Γεια σας, σας καλωσορίζουμε στη Σέντρα. Έχουμε έρθει στην Μαυριώτισσα, έχουμε πάρει τον καφέ μας και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καστοριάς και υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με τον συνδυασμό πορεία δημιουργίας Μπάμπη Καραταγλίδη. Να πούμε γεια σας και εύχομαι να είναι μια ευχάριστη συνέντευξη που είμαι σίγουρος ότι με τις ερωτήσεις σας θα είναι ευχάριστη. Ας αρχίσουμε με το πώς πήρατε την απόφαση για να κατεβείτε και να θέσετε υποψηφιότητα σε αυτές τις εκλογές. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι σε οδηγούν να πάρεις την απόφαση αυτήν. Για μένα όμως δεν ήταν κάτι καινούριο. Η πρώτη μου κάθοδο στις αυτοδιοικητικές εκλογές έγινε το 2019. Πάλι φυσικά με τον συνδυασμό του νυν Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Κασαπίδη. Τότε ήταν μια πρώτη μου φορά, με την έννοια ότι δεν ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό. Ήταν πολύ τιμητική φυσικά η πρόταση που μου είχε κάνει τότε ο Περιφερειάρχης μας. Και από τότε και μετά μπορώ να πω ότι ξεκίνησε έτσι το μεγαλύτερο μου ενδιαφέρον για τα κοινά συνολικότερα, γιατί με το επιμελητήριο υπήρχε μόνο το ενδιαφέρον μου για την επιχειρηματικότητα. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδρομή των 4 ετών, που ήταν και δύσκολη, με πολλές προκλήσεις και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την κοινωνία, να θυμηθούμε, απολιγνητοποίηση, κορονοϊός. Τώρα λέμε κορονοϊός και μερικές φορές δεν το θυμόμαστε, αλλά αν γυρίσουμε την άνοιξη του 20 και θυμηθούμε το κλίμα πώς ήταν και ειδικά στην Καστοριά, έτσι, που ήμασταν τότε στο μάτι του κυκλώνα, ήταν κάτι φοβερό. Οπότε υπήρχε αυτή έτσι, η εμπειρία, η πρώτη, και φυσικά το μεγαλύτερο ρόλο τον έπαιξαν δύο γεγονότα για μένα, δύο έτσι, στοιχεία. Το πρώτο ήταν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία γνώρισα τον Γιώργο τον Κασαπίδη και αυτή την υπερπροσπάθεια που έγινε τα 4 χρόνια αυτά, τα δύσκολα χρόνια για την ανάταξη της Δυτικής Μακεδονίας, πετυχημένα κατά την άποψή μου, και από την άλλη τη μεριά φυσικά και εμένα το πάθος μου, έτσι ώστε να βοηθήσω αυτόν τον τόπο που ζω, μέσα από τις δυνάμεις που έχω, τον τόπο που θέλω να μεγαλώσουν τα παιδιά μου και μέχρι τώρα το έχω καταφέρει να τα κρατήσω εδώ και δεν θέλω να φύγουν. Όπως πολλοί από τους νέους μας. Και βλέπουμε να συνέχεια να αυξάνεται. Και να προσφέρω και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου σε ό,τι μπορώ για την ανάπτυξη αυτού του τόπου, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά και σε όλα τα επίπεδα της έκφρασης της ζωής μας στην Καστοριά. Τι διαφορετικό έχει να δώσει ο Μπάμπης ο Καραταγλίδης στον κόσμο? Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ευθεία ερώτηση. Εκτός φυσικά από την όρεξή μου, υπάρχουν γνώσεις, σαφέστατα, τις οποίες μπορώ και να υποστηρίξω. Νομίζω ότι πλέον είμαι ολοκληρωμένος στο επιχειρηματικό κομμάτι, γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για τα θέματα της ανάπτυξης ειδικότερα, η ανάπτυξη θα έρθει μόνο μέσα από την επιχειρηματικότητα. Τουλάχιστον αυτά που πρεσβεύουμε εμείς, έχουμε να κάνουμε σε έναν συνδυασμό επιχειρηματικότητας, ο οποίος καλύπτει τα πάντα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά επικεντρώνομαι περισσότερο εκεί. Σαφώς και στα κοινωνικά δρόμενα, έτσι, και σε αυτά έχω κάποια σχετική εμπειρία, αλλά και μέσα από όλα τα προβλήματα τα οποία έχει ο κόσμος, ο οποίος ναι μεν είναι επιχειρηματίες, αλλά είναι και πολίτες αυτού του τόπου. Άρα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων για μένα που πιστεύω ότι είμαι έμπειρος, έχω τη γνώση έτσι ώστε να μπορέσω να ξεχωρίζω τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος, και το βασικότερο για μένα είναι η συμμετοχή. Δηλαδή εκείνο που κέρδισα και πολύ μέσα από τον κορονοϊό, από τη μεγάλη επαφή που είχαμε τους επιχειρηματίες, γιατί πιστέψτε με, αυτό που έγινε εκείνη τα χρόνια δεν είχε γίνει ποτέ την προηγούμενη δεκαετία. Τόσο μεγάλη επαφή για ενημέρωση, για το τι γίνεται, τι θα κάνουμε, ήταν κάτι φοβερό. Οπότε πιστεύω πάρα πολύ στη συμμετοχική διαδικασία, γιατί ξέρετε, ένα όραμα ή ένα σχέδιο, το οποίο και υπάρχει με τον Γιώργο τον Κασαπίδη, δεν μπορεί να είναι αυθαίρετο. Θα πρέπει να εξυπηρετεί τους πολίτες. Θα πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία λέγονται Καστοριά. Τα θέματα της ανάπτυξης, επειδή τα ακούω έτσι από αρκετούς, δεν είναι αφηρημένα. Δεν ερχόμαστε να πούμε γενικολογίες. Καστοριά έχει τις ιδιαιτερότητες της, έχει συγκεκριμένες ανάγκες και πρέπει να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια είδαν να απαξιώνονται οι περιουσίες τους και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ανάταξης αυτού του φαινομένου, που πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα θέματα της ανεργίας, γιατί είναι εύκολο να λέμε ότι θα καταπολεμήσουμε την ανεργία. Πώς λοιπόν θα καταπολεμήσουμε την ανεργία? Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν λύσεις. Αυτά λοιπόν και ο Γιώργος ο Κασαπίδης και ο υποφαινόμενος όλα αυτά τα χρόνια τα έχουμε δουλέψει, γνωρίζουμε τι χρειάζεται και έχουμε ετοιμάσει τα χρήματα, τις υποδομές και αυτά που χρειάζεται να γίνουν για την επόμενη πενταετία. Γιατί με τον Γιώργο τον Κασαπίδη? Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, δηλαδή είναι μια ερώτηση την οποία
για μένα είναι τόσο εύκολο να σας την απαντήσω, γιατί μέσα αυτά τα 4 χρόνια είδα έναν άνθρωπο ο οποίος καταρχήν είναι αμέμ του ηθικής και τιμιότητας. Δεν το συζητάω, δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε νιώσει στο πετσί μας. Δεν υπάρχουν προσωπικά συμφέροντα, δεν υπάρχει τίποτα. Δουλεύει για το κοινό καλό όλων. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η μεθοδικότητά του. Ξέρετε, μέσα αυτά τα 4 χρόνια, στον πρώτο μήνα στον Γιώργο τον Κασαπίδη ήρθε η απολιγνητοποίηση. Του τη φέρανε, δεν τη διάλεξε. Μας την επιβάλλανε κάποιοι. Ναι, ναι. Λοιπόν, με την καλή έννοια του όρου, έτσι. Επιβλήθηκε από τον πρωθυπουργό μας. Αλλά επιβλήθηκε, δεν ήταν στα σχέδιά μας. Σε 3 μήνες, αμέσως μετά 4, ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού. Μετά ήρθε η μεγάλη κρίση της Γούνας, πρώτα με τα lockdown και μετά με την απαγόρευση. Έτσι, δηλαδή, γίνανε φοβερά πράγματα. Μέσα σε αυτήν την αντιμετώπιση, καταρχήν της υγειονομικής κρίσης, με στήριξη που δεν ήταν απαραίτητη, δεν ήταν απαραίτητη από την περιφέρεια. Δεν ήταν δηλαδή δουλειά της περιφέρειας να το κάνει αυτό, ήταν δουλειά του κράτους. Η στήριξη αυτή λοιπόν προς τα νοσοκομεία μας ήταν με κάποια 100 εκατομμύρια και για το νοσοκομείο Καστοριάς. Οι δομές που στήθηκαν ήταν χρηματοδοτούμενες από την περιφέρεια και νομίζω ότι στάθηκε και στον κορονοϊό σε ένα πολύ καλό πολιτικό επίπεδο με σοβαρότητα. Από εκεί και πέρα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, γιατί πρέπει να δούμε και σε ποιες συνθήκες λειτουργούσαμε. Ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με πέταλα αυτής της τετραετίας. Ήταν ένας ανηφορικός, τραχής κομματόδρομος, θα έλεγα. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, ο Γιώργος Κασαπίδης για την Καστοριά μας έφερε 210 εκατομμύρια ευρώ. Και όχι έφερε, έρχονται. Είναι έργα τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούνται, τα οποία υπάρχουν αναλυτικά σε 2 σελίδες, μπορεί να τα δει ο καθένας, υλοποιούνται αυτή τη στιγμή και μελέτες. Και για να έχουμε και μία σύγκριση, γιατί μερικές φορές λέμε 210 εκατομμύρια ευρώ, να δούμε λίγο την προηγούμενη τετραετία πόσα ήταν αυτά τα λεφτά, 5 με 5,5. Την προπροηγούμενη, γύρω στα 6. Άρα δηλαδή 6-7 εκατομμύρια ευρώ μέσος όρος στις προηγούμενες τετραετίες, με 210 που πέσαν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και φυσικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως ακριβώς σας το περιγράφω, έχει εξασφαλίσει ο Γιώργος ο Κασαπίδης, σε συνεργασία φυσικά με την κυβέρνηση, με πολύ μεγάλο αγώνα στην Ευρώπη, με πρωτιές στην Ευρώπη. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι πετύχαμε να έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στήριξης αυτή την εποχή, σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Λοιπόν, έχουμε να διαχειριστούμε 7 δισεκατομμύρια για την επόμενη πενταετία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα ποσά αυτά είναι ικανά, όχι από μόνα τους όμως, αλλά τα χρήματα υπάρχουν για να αλλάξουμε πλέον το παραγωγικό μοντέλο, αλλά νομίζω ότι το κοινωνικό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας. Όταν λέω κοινωνικό μοντέλο, φυσικά δεν εννοώ τα ήθη και τα έθιμα, εννοώ να διαμορφωθούν καινούργιες κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις για την Καστοριά και τη Δυτική Μακεδονία. Αυτές οι εκλογές είναι ένα, ας το πούμε, εσωτερικό ντέρμπι της Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, όχι. Για 2 λόγους. Σε ποιες λέξεις διαφωνώ? Πρώτον, στη λέξη ντέρμπι. Και δεύτερον, Νέα Δημοκρατία. Γιατί προφανώς μιλάτε για το φαινομενικά αντίπαλο ψηφοδέλτιο του Γιώργου του Αμανατίδη. Ναι. Πρώτον, ο Γιώργος Αμανατίδης δεν είναι ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διαγραφεί. Χθες ο κύριος Βορύδης, προχθές ο κύριος Παπαθανάσης, κυβερνητικά στελέχη, δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Σε λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός έχουν δηλώσει ότι ο Γιώργος Αμανατίδης δεν ανήκει στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και έχει διαγραφεί. Οπότε, άρα δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Και όσον αφορά και το ντέρμπι, έχετε δίκιο, όταν πρωτοακούστηκε αυτό, η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκε έτσι ένας θόρυβος, ο οποίος, πιστέψτε μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Βλέπω καθαρή νίκη από την πρώτη Κυριακή, βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου, η οποία είναι πάρα πολύ θετική. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι και μια διαδραστικότητα με τα δημοτικά, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός, να το πούμε έτσι με τα λόγια του. Πάρα πολλοί υποψήφοι, πολλά ψηφοδέλτια, ανακατεμένα πράγματα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πλέον φαίνεται ξεκάθαρη η νίκη του Γιώργου του Κασαπίδη. Τώρα λίγο πιο προσωπικά. Σε εσάς, όλα αυτά τα χρόνια στο Επιμελητήριο Καστοριάς βοηθάνε σε αυτή τη μάχη των εκλογών? Κοιτάξτε, βοηθήσαν τον Μπάμπη τον Καρατακλήδη σαν άνθρωπο. Mm-hmm. Δηλαδή, και τι εννοώ? Είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι αισιόδοξος και θετικός. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου, ακόμα και να είναι αρνητικό,
πάντοτε κοιτάω να αφήνω μέσα στο χαρακτήρα μου και στη σκέψη μου μόνο τα θετικά τα οποία υπάρχουν, έτσι ώστε να μπορέσω να γίνομαι καλύτερος και καλύτερος. Γιατί ο προσωπικός μου στόχος, δεν σας το κρύβω, είναι κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος. Τώρα από εκεί και πέρα με βοήθησαν οι εμπειρίες, έτσι ώστε να κατανοήσω καλύτερα την επιχειρηματικότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία της Καστοριάς πώς είναι δομημένη. Τώρα, αν με βοήθησαν σε σχέση για τις εκλογές, νομίζω πως όχι. Διότι είναι ένα τελείως διαφορετικό αντικείμενο και μάλιστα επειδή και είναι και εξειδικευμένο, μερικές φορές έτσι σε αποτρέπει έτσι ώστε να ασχοληθείς με άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ισορροπία μέσα σε όλα αυτά, γιατί κακά τα ψέματα είμαι αυτός που είμαι σήμερα βάσει των επιλογών που έχω κάνει, έτσι, και των επαγγελματικών μου και των πολιτικών μου. Καταρχήν, εγώ το επιμελητήριο δεν το θεωρώ πολιτική. Σε καμία των περιπτώσεων. Είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία και εκλογές του επιμελητήριου και όλα. Και αξίζει ίσως να πω, γιατί αρκετά ακούγονται και γι' αυτά, ότι η θέση του πρόεδρου του επιμελητηρίου είναι τιμητική. Δεν έχουμε μισθό. Γιατί πολλοί το λένε, οι καρέκλες. Να ενημερώσω λοιπόν ότι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και για κάποιους που ενδιαφέρονται ή θα ενδιαφερθούν, που ελπίζω να υπάρχει ενδιαφέρον γενικότερα για όλα τα κοινά στην Καστοριά, είναι μια θέση τιμητική χωρίς μισθό, έτσι. Η Καστοριά από τι πάσχει? Όταν εννοείται από τι πάσχει, μιλάτε αυτή τη στιγμή για το οικονομικό της υπόβαθρο κυρίως, ή που χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις. Κυρίως για το, αυτό, για το οικονομικό, ας πούμε. Κοιτάξτε, το βασικό αίτιο αυτή τη στιγμή του γεγονότος ότι η Καστοριά αυτή τη στιγμή έχει σοβαρότατο πρόβλημα και διαστόματος πρωθυπουργού που το συνάντησα πριν από μερικές μέρες και μιλήσαμε περισσότερο από ένα τέταρτο. Μου έκανε την τιμή να εκπροσωπήσω όλα τα επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας και μίλησα μόνο εγώ. Διαστόματος πρωθυπουργού θα σας το πω αυτό, ότι η Καστοριά αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι μεγαλύτερο από αυτό που έγινε στην Ξάνθη με τις πυρκαγιές και στη Λάρισα με τις καταστροφές. Και γιατί, πάλι διαστόματος πρωθυπουργού, διότι τα προβλήματα αυτά ήταν από φυσικές καταστροφές, ενώ αυτό που γίνεται στην Καστοριά χρειάζεται λύση. Και αυτό που γίνεται στην Καστοριά είναι αυτό που είχαμε διαπιστώσει και εμείς από το 2014, που εγγράφω στο επιμελητήριο, στέλνει τα υπομνήματά του και κηρύταμε τότε την Καστοριά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχει στην οικονομία αυτό το πράγμα. Και τι θέλω να πω για να είμαι σαφής. Η Καστοριά δυστυχώς έχει μία μονοκαλλιέργεια. Όταν η γούνα λοιπόν πηγαίνει καλά, όλα μας μοιάζουν να είναι πάρα πολύ καλά. Σίγουρα. Και δυστυχώς κλείνουμε τα μάτια στα υπόλοιπα πράγματα. Τώρα που η γούνα έχει κρίση, φάνηκε στο μεδούλι μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φάνηκε ότι λείπει το εισόδημα να στηρίξει το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τις υπόλοιπες διαδικασίες. Άρα, εκείνο που χρειάζεται είναι αυτό που λέω από το 2014, ότι η Καστοριά χρειάζεται μια πιο ισόρροπη ανάπτυξη. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που δαιμονοποιώ, δηλαδή η γούνα αυτή τη στιγμή έχει το μερίδιό της. Τώρα η γούνα, για να σας δώσω κάποια στοιχεία έτσι που δεν τα ξέρει ο κόσμος, τώρα η γούνα, γιατί η γούνα δεν είναι μόνο το να ράβουμε γουναρικά, η μεταποίηση, είναι και οι φάρμες, είναι πολλά άλλα πράγματα. Πολλά. Όλοι μαζί λοιπόν η γούνα τώρα βρίσκεται κάπου κοντά στα 80-90 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μηδέν. Οι φάρμες μας λειτουργούν, εξαγωγές προς άλλες χώρες εκτός από τη Ρωσία υπάρχουν, άρα βιωσιμότητα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει και δεν υπάρχει αυτό που γινόταν τα προηγούμενα 30 χρόνια. Προφανώς και δεν έχει σβήσει άρα, η γούνα. Η γούνα δεν την ξεγράφουμε, αλλά τι άλλο χρειαζόμαστε? Εδώ λοιπόν ακούγονται πολλά. Όχι ο τουρισμός, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν είναι έτσι. Και αυτό είναι αυτό που πονάμε. Έτσι, αυτό που πονάμε. Δεν είναι έτσι γιατί η ισόρροπη ανάπτυξη σημαίνει ότι κάποιες κατανομές πρέπει να τις δούμε. Δηλαδή, ο τουρισμός έχουμε μελετήσει εάν φτάσουμε στο ζενίθ. Και ας ορίσει κάποιος και ποιο είναι το ζενίθ. Ας πούμε ότι δηλαδή 365 μέρες το χρόνο η Καστοριά μας έχει τουρισμό. Τώρα, κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει, αλλά ας πούμε ότι ο στόχος μας είναι αυτός. 365. Πόσο εισόδημα και πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει αυτό? Το έχουμε προσδιορίσει? Όταν λοιπόν αυτό δεν είναι προσδιορισμένο, δεν μπορούμε να λέμε ότι πάμε στον τουρισμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά το ίδιο λάθος. Πρέπει να πάμε και στον τουρισμό. Έχει δυνατότητες μεγάλες η Καστοριά στην τουριστική της ανάπτυξη και μπορεί σίγουρα να δώσει εισόδημα και θέσεις εργασίας. Λοιπόν, αγροτικός τομέας. Πολύ μεγάλα περιθώρια. Και ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί η Καστοριά, ναι, μεν έχει πολλούς αγρότες, πρωτογενή παραγωγή, αλλά σε επίπεδο χώρας, μη σας πω και σε επίπεδο Ευρώπης, έχει τις λιγότερες μεταποιητικές μονάδες. Άρα τα προϊόντα μας, τι γίνεται, φεύγουν τσουβάλι, φεύγουν χοντρικοί. Δεν μπορείς από αυτό να πάρεις υπεραξία. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Βλέπετε τι κάνει η γούνα. Κάνει τα δέρματά της εδώ, αλλά φτιάχνει και παλτό έτοιμο. Ναι. Για να το πουλήσει, για να πάρει την υπεραξία. Αν βγάζουμε μόνο δέρματα,
θα περιοριζόμασταν στην πρωτογενή παραγωγή. Σωστά. Άρα πρέπει να γίνει μια τεράστια προσπάθεια, έτσι ώστε η Καστοριά μας να έχει μεταποιητικές μονάδες. Τυροκομεία στα γαλακτοκομικά, κρεατοβιομηχανίες στα αλαντικά, στο φασόλι, στα μήλα. Στα μήλα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή το ξέρουμε ότι η Γερμανία θέλει μιλόξιδο, θέλει μιλίτη. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε τόσο μήλο και μάλιστα σε αυτά χρησιμοποιούμε και υποπροϊόντα. Δεν βάζουμε το 3α μήλο. Λοιπόν, άρα χωράει, για να μην τα λέμε όλα, χωράει λοιπόν με τα ποιητικές μονάδες. Τι βλέπω τα τελευταία δύο χρόνια, και αν θυμάστε, εδώ και 6 μήνες έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια το επιμελητήριο με εκθέσεις και με άλλες δραστηριότητες, πολλές καταγραφές των μεταποιητικών επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα. Πολύ σημαντικό, σας το ξαναλέω. Θέλουμε λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις να τις δυναμώσουμε και πάνε καλά, δόξα τω Θεώ, οι περισσότερες από αυτές πάνε καλά και γίναν πολλές. Προτού κάποια χρόνια λοιπόν είχαμε λίγες, τώρα έχουμε πάνω από 20-25. Μικρές βιοτεχνίες, αλλά δεν πειράζει, σιγά σιγά θα μεγαλώσουν και να μπουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Άρα, η απάντηση στο ερώτημά σας, έτσι, σαν ένα γενικότερο πρόβλημα στην οικονομία της Καστοριάς, είναι το λάθος παραγωγικό μοντέλο, το οποίο ήταν ένας μονόδρομος. Δηλαδή, κανένας δεν το δημιούργησε. Έγινε μόνο του. Αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν οι πόροι, υπάρχουν οι άνθρωποι, χρειάζεται πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά για να γίνει αυτό, αλλά είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Αυτό ήταν και ένα από τα ερωτήματά μου. Δηλαδή, είχα σκεφτεί ότι αν ας πούμε ο τουρισμός, γιατί στην Καστοριά τουλάχιστον ακούγεται φουλ αυτό, ότι πρέπει να είναι αυτή η λύση, και αν είναι τελικά αυτή η λύση, είναι η μόνη λύση. Εντάξτε, νομίζω ότι το απάντησα. Ναι, αυτό. Νομίζω ότι το απάντησα. Σαφώς και ο τουρισμός για κάποιους και για μένα είναι ίσως στο νούμερο ένα. Έτσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το νούμερο 2 είναι πολύ χαμηλά. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες διαφορές. Έχουμε λοιπόν τη Γούνα εκεί που βρίσκεται. Χρειάζεται και άλλη δουλειά, γιατί η Γούνα πρέπει να εξυγχρονιστεί και να έρθει να συμβαδίσει με τα σύγχρονα πρότυπα. Εννοώ δηλαδή τα οικολογικά και τα υπόλοιπα. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει εκπονηθεί η μελέτη από την περιφέρεια και θα τα δούμε άμεσα αυτά τα πράγματα, αφού λύσουμε πρώτα κάποια προβλήματα σε αυτούς που υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Σαν επόμενο βήμα το λέω, έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο τουρισμός, αγροτικός τομέας και ένας ακόμα τομέας καινούριος, ο οποίος έχει ξεκινήσει από το Επιμελητήριο Καστοριάς και από τον Γιώργο τον Κασαπίδη, ο οποίος πρέπει να προχωρήσει και αυτός με πάνω από 500 με 600 θέσεις εργασίας. Αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί είναι η δεύτερη ανακοίνωση που το κάνω αυτό. Φυσικά, εννοείται να μας πείτε κάποια πράγματα παραπάνω. Κοιτάξτε, υπήρχε μια έντονη σκέψη πάνω σε αυτό. Να σας το εξομολογηθώ, μέσα στη διαδικασία του να ψάξουμε, αυτό λέγεται μια μελέτη βιωσιμότητας και τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Και αν θυμάστε, προτού ένα χρόνο είχαμε κάνει μια διημερίδα μαζί με το Πανεπιστήμιο, έτσι, που κάναμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ψάξαμε να δούμε τελικά ποιες είναι οι επιχειρήσεις, ποιοι είμαστε, πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το ΑΕΠ. Να μιλάμε δηλαδή και με νούμερα. Γιατί ο άνθρωπος είναι σημαντικός, αλλά πρέπει να δούμε και τι έχουμε στα χέρια μας. Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα πάμε για ψώνια. Πρέπει να δούμε πόσα λεφτά έχουμε για να κανονίσουμε τι θα ψωνίσουμε. Λοιπόν, άρα μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία με το Πανεπιστήμιο. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Και έγινε μια διημερίδα λοιπόν, που για μένα ήταν μια επιχειρηματική ανακάλυψη αυτό το πράγμα για το τι μπορούμε να κάνουμε. Διαπιστώνουμε ότι και η ανεργία, η ποιότητά της και βασικά οι νέοι, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Οι νέοι λοιπόν είναι σπουδαγμένοι. Τα νέα τα παιδιά είναι οικονομολόγοι, έχουν σπουδάσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχουν σπουδάσει νέες τεχνολογίες, φυσική, μαθηματική, ερευνητές κτλ. Και φεύγουν από την Καστοριά, έτσι, όπως σχεδόν και από τις περισσότερες μικρές πόλεις. Άρα, τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε και να ταιριάζει και με τη φυσιογνωμία της Καστοριάς. Γιατί λέμε, Γούνα τουρισμός αγροτικός τομέας. Τέλος, τελειώσαμε αυτά. Και το εμπόριο και οι υπηρεσίες να ακολουθούν. Λοιπόν, αλλά θέλαμε να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο. Οπότε τα βάλαμε κάτω, το είδαμε και η Καστοριά είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα. Στην Ελλάδα, σε αυτά που θα κάνουμε σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με το Επιμελητήριο, το Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια μία μελέτη για την ίδρυση της ζώνης καινοτομίας στην Καστοριά. Υπενθυμίζω ότι η ζώνη καινοτομίας στην Ελλάδα υπάρχει μόνο μία στη Θεσσαλονίκη και άλλη μία στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα μιλάμε για το θύλακα καινοτομίας στην Καστοριά, λοιπόν, μέσα στον οποίο αυτόν τον θύλακα καινοτομίας θα στεγαστεί στην ΕΔΙΚΑ, στο κτίριο του Επιμελητηρίου, γνωστό ως ΕΔΙΚΑ. Ναι, ναι. Άρα ερχόμαστε να αξιοποιήσουμε και ένα μεγάλο κεφάλαιο. Σε συνδυασμό, παρένθεση, γιατί από κάποιους θα τα ακούσουμε τώρα, ότι σαφέστατα το συνεδριακό κέντρο θα αξιοποιηθεί για συνεδριακό τουρισμό, για να προσφέρουμε και στον τουρισμό, αλλά έχει και πολλούς χώρους εκεί και για άλλες διαδικασίες. Και για τη Γούνα και για πολιτιστικά κτλ. Σαν κύριο όμως χώρο, θέλουμε να λειτουργήσει
σαν ένα hub τεχνολογίας, που σημαίνει από ψηφιακούς μετανάστες, από σερβερ, από ερευνητικά προγράμματα, από συνεργασίες των μικρών μας επιχειρήσεων με το πανεπιστήμιο σε ερευνητικά προγράμματα, από startup επιχειρήσεις για νέες τεχνολογίες. Και αυτή τη στιγμή αυτά όλα έχει γίνει η μελέτη και το επόμενο διάστημα θα χρηματοδοτηθούν μαζί φυσικά με την ανακαίνιση του κτηρίου για να ξεκινήσουμε. Αυτό, όπως είναι καταγεγραμμένο και από τη μελέτη και όπως υπάρχουν και τα χρήματα, γιατί σας είπα χρήματα υπάρχουν, πιστεύω ότι σε νέους ειδικά ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει θα προσφέρει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα για μια νέα διέξοδο στην Καστοριά. Αντί δηλαδή να χρειαζόμαστε να φύγουμε αλλού, να τα κάνουμε στην Καστοριά. Γιατί ξέρετε, οι νέες τεχνολογίες, αυτός που σου προσφέρει την υπηρεσία, δεν ξέρεις και πού βρίσκεται. Όλα είναι διαδικτυακά. Στην Καστοριά, αυτή τη στιγμή, έχουμε μια γερμανική εταιρεία, με από ό,τι ξέρω πάνω από 80-90 άτομα, οι οποίοι εξυπηρετούν τηλεφωνικές κλήσεις Γερμανίας. Και είναι στην Καστοριά αυτή η εταιρεία, με δύο καταστήματα κιόλας, με περισσότερους από 80 ανθρώπους. Λοιπόν, ο Γερμανός που παίρνει τηλέφωνο για να απευθυνθεί σε αυτούς, δεν ξέρει κάποιος ότι το τηλέφωνο που σηκώνει άλλος είναι από την Καστοριά. Φυσικά. Η τεχνολογία λοιπόν είναι αυτή. Ναι. Άρα εμείς είναι εδώ, κάπως απρόσωποι, αντί να βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας και να δουλεύεις σε ένα κομπιούτερ σου, μπορείς να βρίσκεσαι εδώ με επιδότηση, να νοικιάσεις, να έρθεις και να κάνεις αυτό το περιβάλλον. Δεν είναι ουτοπικό. Εσείς που είστε και νέος άνθρωπος και μέσα στην τεχνολογία, καταλαβαίνετε ότι αυτά όλα χρειάζονται χρηματοδότηση και όρεξη, τα οποία τα έχουμε όμως, έτσι. Υπάρχουν. Και υποδομές. Σίγουρα κάτι πολύ πρωτότυπο. Είναι πρωτότυπο και το προχωράμε έντονα. Απλά τώρα μέσα στην προεκλογική εκστρατεία το δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, η μελέτη έχει γίνει, έχουν γίνει δύο παρουσιάσεις μέχρι τώρα στην Καστοριά. Φυσικά με το γνωστό με 10-20 άτομα που ενδιαφέρονται. Αλλά το πηγαίνω πάρα πολύ έντονα, να ξέρετε. Το προχωράμε καλά. Και αφού πάμε τώρα έτσι στην τεχνολογία, βλέπουμε ότι σε αυτές τις εκλογές τα social media, αν μη τι άλλο, είναι εμφανής. Γίνεται, ας το πούμε, ένας μικρός χαμός. Σας εκφράζει ή είστε πιο παραδοσιακός? Όχι, με εκφράζει. Απλά, κοιτάξτε, με εκφράζει γιατί από την αρχή και εγώ έτσι προσαρμόστηκα, δεν είμαι τόσο παλιός, έτσι ώστε να... Δηλαδή, περίπου στα 25 μου, 30 μου αρχίσαμε τα πρώτα, τους πρώτους υπολογιστές, smartphone, ζήσαμε την τεχνολογία, το Facebook κτλ. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται κάτι ισόρροπο, το καθένα έχει την ηλικία του. Αλλά να σας πω και κάτι, ακόμα και στα καφενεία τώρα που πηγαίνουμε, βλέπουμε και τις μεγάλες ηλικίες με ένα τηλέφωνο στο χέρι όλοι, έτσι. Φυσικά, πλέον. Δεν το συζητάω. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, και εκεί υπάρχει μια διεύρυνση. Δηλαδή, ξεκινήσαμε ένα Facebook, όχι Instagram, όχι τώρα βλέπουμε και TikTok για τους πιο έτσι, ναι, πρωτοπόρους κτλ. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι ένα. Όλα αυτά για μένα είναι η βιτρίνα. Τι εννοώ βιτρίνα? Δηλαδή, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο μαγαζί και βλέπουμε μια πολύ ωραία βιτρίνα. Ωραία. Από εκεί και πέρα πρέπει να μπεις μέσα στο μαγαζί για να δεις την πραγματικότητα, να το αγγίξεις, να το πιάσεις, να μιλήσεις. Δηλαδή, για μας αυτά, για μένα τουλάχιστον, είναι μια πρώτη αναγνωρισιμότητα. Μετά, από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε και τις ιδέες και το τι έχεις να πεις και τις δυνατότητες του καθενός για να προσφέρει. Άρα, καλά είναι όλα αυτά, δίνουν μια εντύπωση, σε πολλούς δίνουν και πάρα πολλούς ψήφους. Είδα και κάτι τώρα βιντεάκια από το Λεμαίδα, από κάτι συνυποψηφίους, τα οποία έχουν γίνει viral, ας πούμε, και θα πάρουν ψήφους. Όλα είναι καλά λοιπόν. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει για το παραδοσιακό και το βάθος της πολιτικής. Εμένα με ενδιαφέρει ο εκλεγμένος, αυτό που θα ψηφίσω, σας μιλάω τώρα σαν ψηφοφόρο, ναι, να έχει ένα όραμα το οποίο να το αξιολογήσω. Όχι μόνο να μου πει ότι εγώ βλέπω τη λίμνη και θέλω να την καθαρίσω, αλλά να ξέρει πώς να το κάνει αυτό, να έχει μελετήσει την νομοθεσία, να έχει βρει τις εταιρείες, να έχει δει μελέτη και να ξέρει ότι μπορεί να το κάνει. Αλλιώς να μην το ανοίγουμε το στόμα μας. Είμαστε λίγες ημέρες πριν τις εκλογές. Έχετε κάνει φυσικά όλες αυτές τις ημέρες άπειρες περιοδίες, τα χωριά, από το ένα μέρος στο άλλο της Καστοριάς. Τι έχετε κρατήσει, κάτι χαρακτηριστικό, μια κουβέντα από κάποιον άνθρωπο, ένα... Έτσι, σαν πιο δυνατή εμπειρία. Ναι, ναι. Δεν θα σας μιλήσω για κάτι ανθρώπινο, θα σας μιλήσω για κάτι άλλο. Έχω τρελαθεί με τη φύση της Καστοριάς. Επειδή και το καλοκαίρι που ήταν τα πανηγύρια γύρισα αρκετά, αυτά που έχω δει με έχουν τρελάνει. Δηλαδή, μέχρι και αρκούδες είδαμε, δεν σας μιλάω για επικινδυνότητα. Δηλαδή, τώρα, έτσι πως μου το είπατε, μου ήρθε σαν πρώτη εντύπωση αυτό το πράγμα. Ελάφι, απίστευτα πράγματα. Ζούμε σε μια περιοχή η οποία είναι μια απίστευτη βιοπικιλότητα. Έχω πάθει πλάκα, δηλαδή. Είναι πραγματικά αυτό που σας λέω. Από το αστικό περιβάλλον, στα δευτερόλεπτα είμαστε στη λίμνη. Από θρησκευτική κατάνοιξη βρίσκεσαι σε ένα βουνό με ένα απίστευτο κάλος, νομίζω ότι είσαι στις Άλπες. Μετά ξαναμπαίνεις σε ένα αστικό περιβάλλον, σε λίγα μέτρα φεύγεις κάπου αλλού.
Και αυτό είναι το σημαντικό, είναι ακριβώς ίδια και η ποικιλομορφία των ανθρώπων της Καστοριάς. Σε κάθε περιοχή που πηγαίνεις, είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα διαφορετικό κόσμο. Ξέρετε, και με τις. Δεν το νιώθεις αυτό μες στην πόλη συνήθως. Η πόλη συγκεντρώνει έτσι όλο τον αστικό πληθυσμό. Αλλά όταν πηγαίνεις σε διαφορετικά μέρη στα χωριά, είναι πραγματικά ένας άλλος κόσμος. Από τη δόμηση, φεύγεις δηλαδή από τα πλήθυνα, πηγαίνεις στα πέτρινα, πηγαίνεις στα παραδοσιακά, πηγαίνεις στα ποντιακά. Είναι ένας τόπος απίστευτα πολυπληθυσμικός, απίστευτα πολύπλοκος και απίστευτα αγαπημένος. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι στην Καστοριά μπορεί να βρεις τα πάντα. Τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έχει κάτι για τα γούστα σου. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, ότι όσο γνωρίζεις την Καστοριά, τόσο είναι που εντυπωσιάζεσαι για το μέρος που ζεις. Η αγάπη για τη μουσική, πώς προέκυψε? Μου αλλάζετε τώρα θέμα, πηγαίνουμε στα προσωπικά. Έτσι λίγο να αλλάξουμε, λίγο να κοιτάξτε, πάμε. Κοιτάξτε, συνήθως αυτά δεν τα συζητώ, γιατί λέμε τα ενίκο μη ενδύμο. Αλλά εντάξει, και η μουσική είναι κάτι το οποίο φαίνεται, δεν το έχουμε τόσο κρυφό. Εντάξει, όχι σε πολύ μικρή ηλικία, σε μεγάλη ηλικία θα έλεγα, από τα 20-22 ξεκίνησα μουσική, κιθάρα δηλαδή. Αλλά όπως ό,τι κάνω στη ζωή μου, θέλω να το μάθω καλά. Με την έννοια δηλαδή ότι ξεκίνησα κλασικές σπουδές. Εδώ με έναν καταπληκτικό δάσκαλο. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα είχα φτάσει σε ένα πολύ αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Μετά μόνος μου περισσότερο, γιατί πιο πολύ με ενδιαφέρε jazz, blues και τέτοια πράγματα. Αλλά μετά έτσι με φίλους, με παρέες, ξεκινήσαμε. Δεν το κάνω επαγγελματικά, είναι το χόμπι μου. Και όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία, όταν υπάρχει δυνατότητα και όταν υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ των μουσικών. Έτσι, γιατί φυσικά, ναι. Για να φτιάξεις μουσική πρέπει πάντα να έχεις ένα καλό κλίμα τριγύρω. Οπότε λοιπόν αυτό συμβαίνει. Μερικές φορές κάνουμε και παύσεις 5 χρόνια, 6 χρόνια. Μερικές φορές ξαναβρισκόμαστε. Και τι χημεία θα έχει αυτό το πράγμα. Έτσι για κλείσιμο, η οικογένειά σας πώς βλέπει τον αγώνα σας? Είναι πάρα πολύ υποστηρικτική. Και ξέρετε, έχω παιδιά σε διάφορες ηλικίες. Η μικρή μου η κόρη είναι στα 15-16, ο γιος μου είναι στα 22, η μεγάλη μου είναι στα 26. Οπότε ο καθένας το βλέπει από την δική του μεριά, αλλά με στηρίζουν πάρα πολύ. Γιατί ξέρουν ότι ό,τι κάνω, το κάνω με πάθος και με αγάπη και με έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Οπότε έχω την απόλυτη στήριξή τους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί να σας πω ότι τώρα, έτσι με τις εκλογές και με το τρέξιμο που έχουμε, τους λείπω αρκετά. Οπότε τους ευχαριστώ. Αυτό ήτανε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε έτσι πως το κάναμε πρώτη φορά. Μιλάμε για πάρα πολλές ώρες. Μπορεί να κάτσουμε εδώ μέχρι το απόγευμα. Σίγουρα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η ουσία των θεμάτων έτσι νομίζω ότι καλύφθηκε. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Γεια σας.